Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος Λαγούτης. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του TEDx, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήμουν πιο χαρούμενος αν ήσασταν κι εσείς εδώ, γιατί και λόγω της δουλειάς μου ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτή η διάδραση μεταξύ αυτών που είναι πάνω στη σκηνή και αυτών που είναι κάτω από τη σκηνή. Δεν πειράζει, είναι τέτοιες οι ανάγκες των καιρών. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να τα πούμε για από κοντά. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι τα παιδιά της ομάδας του TEDx θα με ξανακαλέσουν. Λοιπόν, είμαι εδώ για να μιλήσω για το silver lining, για αυτή την αχτίδα φωτός που κρύβεται πίσω από τα σύννεφα, όσο μαύρος κι αν είναι ο ουρανός, για αυτή την αχτίδα φωτός που υπάρχει στη ζωή όλων μας, όσο κι αν μια φαινομενική μαυρίλα έχει σκεπάσει στο μυαλό μας, τις σκέψεις μας, την ψυχή μας. Θα μιλήσω λοιπόν για το silver lining μέσα από τη δική μου μετάβαση, αυτή τη μετάβαση που υπήρξε στη ζωή μου από φοιτητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε φοιτητή στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Για να το κάνω αυτό, νιώθω την ανάγκη να σας κάνω μια πολύ σύντομη ανασκόπηση σε όλη αυτή την επαγγελματική μου ονειροδρομία. Από μικρό παιδί μέχρι τη μέρα που βρέθηκα πια φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και μετά φοιτητής στο Θέατρο Τέχνης. Και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα ή μάλλον θα καταλάβετε γιατί κάνω αυτή την ανασκόπηση. Πάμε. Παιδάκι λοιπόν, στην ηλικία των 4-5 χρονών, το όνειρό μου ήταν να γίνω πυροσβέστης. Ο λόγος που ήθελα να γίνω πυροσβέστης δεν ήταν γιατί αγαπούσα τα δάση, αλλά γιατί αγαπούσα τη στολή του πυροσβέστη στο αγαπημένο μου παιχνίδι που τότε ήταν τα Playmobil. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το όνειρο δεν κράτησε πάρα πολύ και σβήστηκε όταν εμφανίστηκε το επόμενο, το οποίο ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής. Λάτρεψα το ποδόσφαιρο από πολύ μικρός. Ναι. Περίπου. Όπως βέβαια εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά εγώ έβαλα στο κεφάλι μου ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω ποδοσφαιριστής. Πάλεψα λοιπόν γι' αυτό, δούλεψα, προπονήθηκα πάρα πολύ σκληρά και η αλήθεια είναι ότι στην ηλικία των 16-17 χρονών υπήρξαν και κάποιες διακρίσεις με προσκλήσεις σε μεικτές παιδών, μεικτές νέων και μια πρόταση για μεταγραφή, η οποία δεν ευωδόθηκε γιατί η τότε ομάδα μου αξίωσε πολλά λεφτά, ενώ είχε μια πρόταση από ομάδα Α Εθνικής τότε. Τα χρόνια όμως περνούσαν. Εγώ έφτασα στην ηλικία που θα έδινα πανελλήνιες, οπότε όντας και ένας μέχρι τότε σχετικά καλός μαθητής, ποτέ άριστος, αλλά πάντα καλός, και από ένα σπίτι που υπήρχε η προσδοκία ότι εγώ θα δώσω πανελλήνιες, έφτασα μπροστά στην αμήχανη στιγμή να πρέπει να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου για το σε ποιες σχολές θέλω να περάσω. Δεν υπήρχε αυτό για μένα. Εγώ το μόνο που ονειρευόμουν τότε ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής. Το μόνο που μου φαινόταν ενδιαφέρον από όλα τα υπόλοιπα ήταν να περάσω σε κάποια σχολή ψυχολογίας. Όμως συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό, δεν δηλώνω την ψυχολογία στο Ρέθυμνο, που ήταν τότε και η εξακουστή σχολή, η σχολή που είχε μια παράδοση, και δηλώνω μόνο την ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μόλις είχε φτιαχτεί ένα χρόνο πριν δώσω εγώ το 1993. Ο λόγος που δεν δήλωσα το Ρέθυμνο ήταν γιατί δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Και δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα γιατί δεν ήθελα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο. Ήμουν 17, ακόμα το όνειρο υπήρχε και δεν θα το άφηνα για να σπουδάσω σε μια σχολή που δεν ήξερα καν αν θα μου αρέσει, που μόνο στο μυαλό μου έμοιαζε πως θα μου αρέσει. Δηλώνω λοιπόν την ψυχολογία και δεύτερη επιλογή, βάζω τη σχολή των ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο μόνος λόγος που την έβαλα και την προτίμησα από όλες τις άλλες σχολές δεν ήταν επειδή ο μπαμπάς μου είχε κάποια καράβια ή είχα κάποιο θείο που να έχει ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά γιατί ο τίτλος της σχολής με έκανε να φαντάζομαι ότι αυτή η σχολή δεν θα είναι αμιγώς οικονομική. Έτσι λοιπόν δηλώνω τα ναυτιλιακά, δίνω πανελλήνιες, δεν περνάω για λίγα μόρια στην ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα περνούσα στην ψυχολογία στο Ρέθυμνο και περνάω στη δεύτερη σχολή, η οποία ήταν τα ναυτιλιακά. Περνάω 8ος. Έγραψα πολύ καλούς βαθμούς. Οπότε εκπληρώνω την υποχρέωσή μου απέναντι στον εαυτό μου και κυρίως απέναντι στους γονείς μου και πραγματικά τους κάνω περήφανους. Ξεκινάω λοιπόν τη φοιτητική μου ζωή στον Πειραιά. Καταλαβαίνω πολύ γρήγορα ότι δεν με τραβάει και ιδιαίτερα πολύ αυτή η σπουδή. Ναι. Αλλά μπαίνω σε αυτό τον αυτόματο πιλότο, που πολλές φορές αυτή την ηλικία είναι και αναμενόμενος. Μπαίνω στον πιλότο, να κατεβαίνω στον Πειραιά, να παρακολουθώ κάποια μαθήματα, περισσότερο όμως παρακολουθούσα την εξέλιξη στα καφέ της περιοχής απέναντι στο Πανεπιστήμιο. Ήταν πάρα πολλά τα καφέ, γνωρίζω καινούριους ανθρώπους, κάνω καινούργιες φιλίες και αφήνω με αυτόν τον αυτόματο πιλότο να περνάνε τα χρόνια. Μηχανικά δίνω, γράφω,
περνάω και σε κάποια κόβομαι. Παράλληλα, σιγά σιγά ξεθοριάζει και το όνειρο του ποδοσφαίρου, αρχίζουν και περνάνε τα χρόνια. Γίνομαι 19, 20, 21. Δεν θέλω να μείνω πολύ εκεί. Θέλω μόνο να πω για όλη αυτή την ανυπαρξία ονείρου που υπήρχε τότε. Ήμουν σε μια σχολή που δεν μου άρεσε. Δεν ονειρευόμουν μέσα σε αυτό. Δεν έκανε τικ-τακ η καρδιά μου όταν έπιανα τα βιβλία. Όταν πήγαινα στο μάθημα, δεν ένιωθα αυτό το κάτι παραπάνω που πάντα από παιδάκι ονειρευόμουν ότι θα υπάρχει στη ζωή μου, θα υπάρχει στην καριέρα μου, θα υπάρχει στην προσωπική μου ζωή. Βιώνω λοιπόν ένα κενό. Κενό στόχων, κενό ονείρων, ακόμα και κενό γνώσης. Γιατί η γνώση δεν αποκτιέται με το μηχανικό διάβασμα που κάνει κανείς για να περάσει ένα μάθημα, αν δεν αγαπήσει το μάθημα, αν δεν αγαπήσει τη σπουδή του. Εκείνη την εποχή δουλεύω παράλληλα σε ένα εστιατόριο που είχε τότε η αδερφή μου και γνωρίζομαι με έναν από τους μάγειρες του εστιατορίου, ο οποίος μάγειρα συμπτωματικά ήταν ένας απόφυτος του θέατρου τέχνης. Ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει το θέατρο τέχνης, είχε δουλέψει πολύ λίγο σαν ηθοποιός και τελικά δεν το άσκησε αυτό το επάγγελμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν εγώ ήμουν στο τέταρτο έτος, στα αναφθηλιακά και έχοντας περάσει ήδη αρκετά μαθήματα, γυρνάει αυτός ο άνθρωπος και βλέποντας ότι δεν είμαι γεμάτος γενικά, μου λέει: «Καλά, εσύ ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου». Τον ρωτάω: «Τι εννοείς?». Μου απαντάει: «Δεν βλέπεις ότι όποτε μας λες μια ιστορία, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Ότι όταν εσύ λες ένα ανέκδοτο, όλοι γελάμε, ενώ όταν το ίδιο ανέκδοτο το πει κάποιος άλλος, μπορεί και να μην γελάσουμε. Ηθοποιός πρέπει να γίνεις». Από κοντά τότε και οι αδερφοί μου, οι οποίοι ήταν πολύ θεατρόφιλοι, αρχίζουν και μου βάζουν σιγά σιγά αυτό το μαμούνι, αυτό το μικρόβιο στο κεφάλι. Το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μου έκανε ένα κλικ, μου άρεσε σαν ιδέα και μου άρεσε σαν ιδέα περισσότερο λειτουργώντας με το ένστικτο, λειτουργώντας με την καρδιά μου παρά με τη λογική. Δεν είχα με τη λογική στοιχεία, τα οποία να μου υποδεικνύουν ότι έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Είχα δει μόνο δύο παραστάσεις στη ζωή μου. Τη μία ως παιδάκι και την άλλη για να κάνω το χατήρι της τότε κοπέλας μου, που όμως για να τα βρούμε στη μέση, την πήγα σε μία παράσταση από όλες αυτές που μου πρότεινε, που έπαιζε μία ηθοποιός που τότε μου άρεσε γυναίκα. Η μοναδική ηθοποιός που μου άρεσε γυναίκα τότε. Παρένθεση, μερικά χρόνια μετά, αυτή τη γυναίκα την παντρεύτηκα. Αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό. Δεν είχα τίποτα στα χέρια μου. Δεν ήξερα καν τι έπρεπε να διαβάσω, τι έπρεπε να ψάξω, ποιους να ρωτήσω. Έμαθα ότι τότε δύο ήταν οι καλές σχολές, οι σχολές με το όνομα, η σχολή του Εθνικού και η σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Διαβάζοντας για αυτές τις σχολές, με κερδίζει η σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Στο μυαλό μου, δηλαδή, αυτό το δόσιμο και αυτή η αυτοθυσία που έβλεπα ότι χρειάζεται εκεί, μου θύμισε πολύ το δόσιμο και την αυτοθυσία που χρειαζόταν το ποδόσφαιρο. Οπότε πήγα σε αυτές τις σχολές να ρωτήσω τι πρέπει να κάνω προκειμένου να δώσω εξετάσεις. Στη σχολή του Εθνικού μου πρότειναν να πάω να παρακολουθήσω και τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά που αποφοιτούν από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο έτος. Και εκεί γνώρισα έναν άνθρωπο, έναν ηθοποιό, ο οποίος τελείωσε και ο θελός και αφιλοκερδός, προθυμοποιήθηκε να πιούμε ένα καφέ, να μου προτείνει 2-3 θεατρικά έργα να διαβάσω και από εκεί να βρούμε τους μονολόγους που χρειαζόντουσαν για τις εξετάσεις μου. Αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια, με τον ίδιο τρόπο, οικειοθελός και αφιλοκερδός, μου έκανε και 3-4 μαθήματα, πότε σπίτι του, πότε σπίτι μου, για να με προετοιμάσει για τις εξετάσεις. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο θέατρο τέχνης και ξαφνικά ένας άλλος ορίζοντας, πιο φωτεινός, δημιουργήθηκε στο μυαλό μου. Μέσα όμως σε όλη αυτή τη μεγάλη απόφαση, υπήρχε και το κομμάτι της ανακοίνωσης αυτής της απόφασης στους δικούς μου, στους γονείς μου, που φυσικά δεν τους χαροποίησε ιδιαίτερα. Όμως εγώ από τη στιγμή που το αποφάσισα, ήμουν σίγουρος ότι αυτό θέλω να κάνω και ήμουν πολύ περισσότερο σίγουρος για το ότι δεν ήθελα να κάνω αυτό που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο. Οπότε, όποιο και να ήταν το κόστος απέναντι στους γονείς μου, εγώ την απόφασή μου την είχα πάρει. Και όταν μια απόφαση έχει πάρθει με την καρδιά, δύσκολα γυρνάει κανείς πίσω. Εκεί λοιπόν, με το που περνάω στη σχολή του θεάτρου τέχνης, όλες οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες που μέχρι πριν στο πανεπιστήμιο μου φαινόντουσαν βαρετές, το να διαβάζω, το να πηγαίνω να παρακολουθώ μαθήματα, να γνωρίζω έναν άλλο κόσμο, ξαφνικά μου φάνηκαν τρομερά ενδιαφέρουσες. Ξαφνικά η δυσκολία του ότι ήμουν αμαθής στον κόσμο του θεάτρου, ότι διέθετα πολύ λίγες πληροφορίες και πολύ λίγες γνώσεις, όχι απλά δεν με εμπόδισε, αλλά μεγάλωσε τη δίψα μου και με οδήγησε στο να πέσω ακόμα περισσότερο με τα μούτρα. Κάτι που θα μπορούσε να φαντάζει δυσκολία, σε μένα φάνταζε εγωιτευτικό. Ήταν ένας άγνωστος, όμορφος κόσμος
που ήθελα πάρα πολύ να τον ανακαλύψω. Ήθελα πάρα πολύ να τον σπουδάσω και ονειρευόμουν τη μέρα που θα μπορούσα αυτό το πράγμα να το κάνω δουλειά. Εντάξει. Στη σχολή υπήρχαν οι φωνές, υπήρχαν άνθρωποι που μας έλεγαν: ξέρετε, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Δεν είναι ότι εδώ τελειώνετε και ο κόσμος έξω σας περιμένει, ότι το θέατρο περιμένει εσάς. Δεν είναι εύκολο να βρείτε δουλειά, δεν το ένα, δεν το άλλο, μη φουσκώνουν τα μυαλά σας. Για κάποιο λόγο που ακόμα και σήμερα ίσως να μην μπορώ να τον εξηγήσω με τη λογική, εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Λέω ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη λογική, γιατί τελικά σε μερικά πράγματα δεν υπάρχει λογική. Σε μερικά πράγματα αυτό που παίζει ρόλο είναι η ψυχή, είναι η καρδιά, είναι η θέληση, το πάθος που νιώθεις να σου δημιουργείται με κάτι που σου αρέσει. Και όλα αυτά τα εμπόδια που υπήρχαν, είτε μέσα στη σχολή, είτε μετά, που εκατοντάδες παιδιά αποφυτούσαν από δραματικές σχολές, εμένα δεν με εμπόδισαν. Δεν με εμπόδισαν ούτε να ονειρεύομαι, ούτε να το παλεύω. Πίστη και όρεξη για δουλειά. Αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ξαφνικά βρέθηκα στην έδρα μου. Όπου έδρα μου είναι αυτό που νιώθω καλά. Έδρα σας πρέπει να είναι αυτό μέσα στο οποίο νιώθετε καλά. Αυτό μέσα στο οποίο νιώθετε γεμάτοι. Αυτό μέσα στο οποίο νιώθετε δημιουργικοί. Αυτό μέσα στο οποίο νιώθετε χαρούμενοι. Και έτσι στο τέλος θα νιώσετε και την ευτυχία. Γιατί αυτό δεν είναι το θέμα τελικά σε αυτή τη ζωή. Όχι η επιτυχία, η ευτυχία. Τι νόημα θα είχε αν εγώ ήμουν ένας πετυχημένος μπρόκερ, έχοντας τελειώσει τα ναυτιλιακά, αλλά ήμουν δυστυχισμένος. Και ζούμε σε εποχές που χρειάζεται να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Αν λοιπόν δουλεύουμε 10 ώρες, κοιμόμαστε άλλες 7-8, μετακινούμαστε άλλες 2-3, πότε θα ευτυχίσουμε? Τις 3 ώρες που μας μένουν? Το πιο πιθανό είναι ότι αυτές τις 3 ώρες θα χρειαστεί να πάμε σε ένα ψυχαναλυτή, σε ένα ψυχοθεραπευτή, μπας και βρούμε μια ισορροπία. Όχι. Σημαντικό είναι να είμαστε στην έδρα μας. Και επαναλαμβάνω, έδρα μας είναι ο τομέας εκείνος μέσα στον οποίο αισθανόμαστε καλά, αισθανόμαστε γεμάτοι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Το οποίο πρέπει να κοιτάξει ένας νέος άνθρωπος ξεκινώντας τη ζωή του, την επαγγελματική του καριέρα. Να κοιτάξει πώς θα καταφέρει να βρεθεί μέσα σε ένα χώρο στον οποίο μπορεί ακόμα να ονειρεύεται. Μπορεί ακόμα να έχει στόχους. Μπορεί να τον γεμίζει. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μέσα από αυτό. Και επειδή λέω όλα τα υπόλοιπα, πολλές φορές άκουσα την κουβέντα: μα ηθοποιός, τι λεφτά θα βγάλεις? Άμα δεν πετύχεις, με τι θα ζεις? Όλα έρχονται. Και το εννοώ πραγματικά. Όλα έρχονται. Και πλέον είμαι σε θέση να σου το λέω αυτό πρακτικά και όχι θεωρητικά. Όλα έρχονται όταν κάνεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει και το κάνεις με αγάπη. Βέβαια. Όταν λέμε ότι όλα έρχονται όταν το κάνεις με αγάπη, δεν έρχονται επειδή απλά το αγαπάς και το κοιτάς. Πρέπει και να μοχθήσεις μέσα σε αυτό. Αλλά ο μόχθος μέσα σε κάτι που αγαπάς, πιστέψτε με, σου δίνει ευχαρίστηση. Σκάβοντας το χωράφι σου έρχονται όλοι οι καρποί. Έρχονται όλα αυτά που αν δεν είσαι στην έδρα σου, ακόμα και αν τα αποκτήσεις, μάλλον δεν θα έχεις να τα κάνεις. Γιατί, ξέρετε, σημαντικό είναι να είσαι. Όχι να έχεις. Αν είσαι ευτυχισμένος μέσα σε αυτό που έχεις επιλέξει να κάνεις, πιθανόν και να έχεις. Αν μόνο έχεις, δεν θα είσαι ποτέ. Και θέλω εδώ να αναφερθώ σε μία φράση που λέει ο Καζαντζάκης στην Ασκητική, την οποία καλά θα κάνετε να τη διαβάσετε και να την ξαναδιαβάσετε και να την ξαναδιαβάσετε. Εγώ την έχω διαβάσει 3 φορές και συνεχίζω. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει μέσα: πειθαρχία. Να η υπέρτατη αρετή του ανθρώπου. Μόνο με την πειθαρχία ισορροπεί η δύναμη. Με την επιθυμία και έτσι καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι απλά να βρεθείς στην έδρα σου, είναι να καταφέρεις και να διατηρηθείς στην έδρα σου. Και για να διατηρηθείς στην έδρα σου πρέπει και να δουλέψεις. Πρέπει να δουλέψεις με αγάπη και πάντα, πάντα με επιστροφή στο όνειρο της νεαρής ηλικίας. Γιατί υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε σε αυτό που θέλετε, σε αυτό που νιώθατε ότι θα ευτυχήσετε και θα μεγαλουργήσετε, αλλά να σας πάρει η μπάλα της καθημερινότητας και της ζωής. Γιατί η ζωή μερικές φορές είναι σκληρή και έχει και αναποδιές. Και έτσι μπορεί να χάσετε τον αρχικό σας στόχο. Ποτέ να μην ξεχνάμε τον αρχικό στόχο, και το λέω και για μένα αυτό. Ο αρχικός στόχος για τον οποίο κυνηγήσατε και καταφέρατε κάτι είναι η αγάπη για την ουσία αυτού του κάτι. Η αγάπη για το ίδιο το αντικείμενο. Και όχι τα γύρω-γύρω. Όταν λοιπόν καταφέρνουμε και πειθαρχούμε σε αυτή την επιθυμία και μπορούμε να τη συνδυάζουμε με την προσπάθεια. Οι καρποί είναι απίστευτοι. Και πια οι καρποί δεν έχουν να κάνουν με το έχεις, αλλά έχουν να κάνουν με το είσαι. Και έχουν να κάνουν με το είσαι ευτυχής, είσαι ευτυχισμένος.
και μάλλον είσαι και πετυχημένος. Και μιας και αναφέρω τον πετυχημένο και τον ευτυχισμένο, που και τα δύο έχουν μέσα τη λέξη τύχη, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγα χρόνια στην Κρακοβία, σε μια τυχαία γνωριμία με έναν Έλληνα που επίσης βρισκόταν εκεί για διακοπές. Μέσα στην κουβέντα με ρώτησε αν πιστεύω στην τύχη. Όταν του αποκρίθηκα ότι η ερώτηση είναι πολύ γενική και δεν μπορούσα να απαντήσω, εκείνος μου είπε ότι τύχη, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι το σημείο εκείνο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι αν είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, οι ευκαιρίες όχι απλά θα εμφανιστούν μπροστά σας, αλλά θα είστε και σε θέση να τις δείτε. Διαφορετικά, αυτές ακόμα και αν έρχονται, εσείς δεν θα είστε εκεί. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η φωνούλα αυτή που με οδήγησε σε όλο αυτό το ταξίδι που σας περιέγραψα, υπήρχε από τότε που ήμουν παιδάκι. Ήθελα να γίνω πυροσβέστης γιατί αγαπούσα ένα παιχνίδι. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής γιατί αγαπούσα ένα άλλο παιχνίδι. Και τελικά έγινα ηθοποιός που πάλι παίζω ένα ρόλο. Ακόμα και ένα πρόβλημα εθισμού που αντιμετώπισα στη ζωή μου, με το παιχνίδι είχε να κάνει. Υπάρχει φωνή μας μέσα μας. Υπάρχει κατεύθυνση μέσα στο μυαλό μας. Αρκεί εμείς να αφήσουμε το χώρο για να την καταλάβουμε και μετά να τη διαχειριστούμε κατάλληλα. Μην αφήνετε λοιπόν κανέναν άλλον να ονειρεύεται για εσάς. Μην αφήνετε κανέναν να προσπαθεί να τακτοποιήσει το μυαλό σας. Το μυαλό είναι δικό σας. Η καρδιά είναι δικιά σας. Η ζωή είναι δικιά σας. Είναι στο χέρι σας να πάτε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε. Καλή τύχη.